Πάμε αφού ευχαριστήσουμε τον Νίκο Σταματέλο να δούμε πώς προχωρούν οι έρευνες των γαλλικών αρχών για το μεγάλο σαμποτάζ που έγινε στους σιδηροδρόμους και φαίνεται η Νικολέτα Κρητικού θα μας δώσει λεπτομέρειες ότι οι γαλλικές αρχές βλέπουν ξένο δάκτυλο πίσω από την αναστάτωση που προκλήθηκε. Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών της Γαλλίας Γιάννη δεν αποκλείεται η εμπλοκή ξένης χώρας. Επρόκειτο για μια πολύ καλά οργανωμένη και συντονισμένη επίθεση με σκοπό να παραλύσει τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητα στο Παρίσι και όχι μόνο. Και το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό. Το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, τι βλέπουν οι αρχέ. Εξετάζουν τέσσερα σενάρια. Την εμπλοκή ρωσικού δακτύλου, την εμπλοκή τζιχαντιστών, την εμπλοκή οικολόγων ή ακόμη και ακροαριστερών. Συγκεντρώνουν στοιχεία και τι επόμενε ημέρε ή ακόμη και ώρε θα έχουμε ανακοινώσει. Τώρα, την ίδια ώρα συνεχίζεται ο γολγοθά χιλιάδων ταξιδιωτών που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Παρίσι, καθώ δεν έχουν ομαλοποιηθεί τα δρομολόγια. Ε, τρία στα δέκα δρομολόγια του ΤΕΖΕΒΕ ακυρώνονται και ένα στα τέσσερα δρομολόγια του Eurostar. Ενώ όσα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά έχουν καθυστέρηση έω και δύο ώρε. Τα προβλήματα αναμένεται να ομαλοποιηθούν, τα δρομολόγια να ομαλοποιηθούν την ερχόμενη Δευτέρα και τα προβλήματα να αποκατασταθούν εκεί περίπου γύρω στη Δευτέρα το απόγευμα. Συνολικά. Από εχθέ μέχρι και τη Δευτέρα έχουν επηρεαστεί 800, θα επηρεαστούν συνολικά 800.000 ταξιδιώτε. Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα.